Μαρία η Μαγδαληνή ήταν μία από τις πολλές γυναίκες που ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό και στήριζαν με τον τρόπο του στο επίγειο έργο του. Ο Ιησούς Χριστός την είχε ελευθερώσει από 7 δαιμόνια. Ήταν παρούσα στη σταύρωσή του, στην ταφή του, ήταν από τις πρώτες που αντίκρισαν τον άδειο τάφο του, ήταν από τις πρώτες που έφεραν το χαρμόσυνο νέο στους υπόλοιπους μαθητές και η πρώτη που συνομίλησε μαζί του μετά την Ανάστασή του. Ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν υποτίμησε τη γυναίκα, ούτε το ρόλο της στην κοινωνία. Με τη στάση του, πάντα τη τιμούσε και της έδινε τη θέση που της άξιζε. Το ίδιο όμως έκανε και για τον άντρα και για το παιδί. Άλλωστε, ο Θεός είναι αυτός που έθεσε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να στεκόμαστε απέναντι σε εκείνον και κατά συνέπεια ο ένας απέναντι στον άλλον. Είτε πρόκειται για γυναίκα, είτε για άντρα, είτε για παιδί. Κανένας δεν είναι ανώτερος ή κατώτερος από τον άλλον. Κανένας δεν είναι καλύτερος ή χειρότερος από τον άλλον. Απλώς οι ρόλοι είναι διαφορετικοί. Όλοι ζούμε μαζί σε μια κοινωνία και θα πρέπει να συνεργαζόμαστε. Όπως για παράδειγμα το μάτι, που ενώ έχει διαφορετικό ρόλο από το χέρι, μαζί όμως συνεργαζόμενα εξυπηρετούν.